Λοιπόν, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ειδική ημερήσια διάταξη ως προς το πρώτο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 142α του κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος από τον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση για το κυπριακό ζήτημα. Και εισερχόμεθα στο δεύτερο μέρος, που αφορά στην ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 4 του κανονισμού της Βουλής, σχετικά με το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόσβαση στο υλικό του φακέλου της Κύπρου και λήψη σχετικής απόφασης. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να έρθετε στο βήμα να μας ενημερώσετε. Κάντε ησυχία για να ολοκληρώσουμε γρήγορα τη διαδικασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη που είμαι ενώπιον σας για αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα όμως αισθάνομαι συγκίνηση, και το λέω ειλικρινά, διότι 43 χρόνια δεν είναι απλά πολλά, είναι υπερβολικά πολλά και έχουν διαμορφώσει ένα ιστορικό ρήγμα μνήμης και ευθύνης. Και με αυτή την έννοια είναι θέμα ιστορικού χρέους, με τις ηθικές, πολιτικές και τις άλλες διαστάσεις του, το ζήτημα για το οποίο αναφέρθηκε προηγούμενα και ο Πρωθυπουργός. Στη δικιά μου γενιά, τότε πάρα πολύ παλιά, κολλάγαμε κάτι αυτοκόλλητα που έλεγαν «Δεν ξεχνώ» για την Κύπρο. Περάσαν 43 χρόνια και εκείνο το «Δεν ξεχνώ» ενδεχομένως υπήρξε ένα άλοθη συλλογικό για τη λύθη, η θελημένη ή αθέλητη, μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης χώρας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε επί της ουσίας. Και αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι με τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, αλλά και με εκπροσώπους όλων των κομμάτων της Βουλής, τα τελευταίους μήνες υποδεχθήκαμε δύο φορές στην Τανάγρα από 16 φέρετρα παιδιών, στρατιωτών, προφανώς συνομήλικών μας θα ήταν τώρα, δεν προλάβανε να ζήσουν, τότε ήμασταν κι εμείς στα χρόνια τους, που τώρα μόλις έχει ξεκινήσει η διαδικασία, τα τελευταία χρόνια εννοώ, και λόγω της τεχνολογίας DNA κτλ., να προσπαθούν να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς τους με τους ίδιους, με τους συγγενείς τους. Είναι μια απίστευτη, μια θλιβερή ιστορία που αφορά σε έναν πόλεμο, επιτρέψτε μου, ο οποίος δεν κηρύχθηκε ποτέ. Είναι θύματα πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες δεν αναφέρονται πουθενά σαν τέτοιες, διότι δεν υπήρξε καμία κήρυξη πολέμου από καμία προς άλλη πλευρά, και γι' αυτό όταν υποδεχόμαστε τα θύματα ενώπιον των γονέων τους, των αδελφών τους, μέσα σε τραγικές, αντιλαμβάνεστε, δραματικές καταστάσεις, δεν έχει η ελληνική πολιτεία σήμερα να αποδώσει μια πραγματική τιμή, ένα παράσημο, μια αναφορά, κάτι. Απλώς βγαίνουν κάποιοι λόγοι και αποδίδονται κάποια γραπτά. Είναι πραγματικά μια δραματική υπόθεση, διότι πίσω της έχει και χιλιάδες άλλους και χιλιάδες άλλες θύματα, αλλά και χιλιάδες αγνοούμενους. Πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε πολύ καλά, για τα οποία όμως δεν έγινε δυνατόν μέχρι του παρόντος να προχωρήσουν οι έρευνες και να αποδοθούν ευθύνες. Με αυτή την έννοια επαναλαμβάνω ότι από την πλευρά μου θα σας δώσω και θα καταθέσω όλα τα στοιχεία έτσι ώστε μεταγνώσεως να ληφθεί η σχετική απόφαση για την οποία ακούσαμε προηγούμενα και από τον Πρωθυπουργό. Θέλω να καταθέσω τα πρακτικά της χθεσινής
διάσκεψης των Προέδρων, της συνεδρίας της διάσκεψης των Προέδρων, όπου ετέθη αυτό το ζήτημα. Θέλω να καταθέσω το πρωτόκολλο το συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόσβαση στο υλικό του φακέλου της Κύπρου, το οποίο υπεγράφει στις 21 Γενάρη του 16 και στο οποίο, το πρωτόκολλο, όπως επίσης και το συμπληρωματικό παράρτημα πρωτοκόλλου συνεργασίας για την πρόσβαση στο υλικό του φακέλου της Κύπρου που υπεγράφει 15 Φεβρουαρίου του 17, παρακαλώ, και στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, κύριος Γιαννάκης Ομήρου, στην ομιλία που έκανε εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρακαλώ, καταθέτω και αυτά τα πρακτικά με τις δεσμεύσεις που υπήρχαν και με μια πάρα πολύ σοβαρή εργασία που έγινε αυτό τον 1,5 χρόνο. Με βοήθεια, με την έννοια ότι κανένα κόμμα δεν ζήτησε να παρέμβει ή να παρακολύσει αυτή την διαδικασία, πέραν αυτού που είπε προηγούμενο ο κ. Μιχαλολιάκος, που κάναν δύο φορές αίτηση, αλλά πέραν αυτού δεν ούτε αυτή για πρόσβηση, αλλά και με βοήθεια των εκπροσώπων του τύπου που σεβάστηκαν και έμεινε αυτή η διαδικασία επί 1,5 χρόνο εκεί που έπρεπε να μείνει. Καταθέτω το πίνακα των μαρτυρικών καταθέσεων, είναι 139 φάκελοι, είναι περί τις 90 μαρτυρικές καταθέσεις στην Επιτροπή όλων των υπευθύνων, προτετίων ή συμμετεχόντων προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δίπλα από κάθε ένα από αυτό το φάκελο είναι από 60 μέχρι 250 σελίδες που αφορούν στις μαρτυρικές καταθέσεις για όλη την περίοδο και που ήταν το βασικό αντικείμενο με βάση το οποίο, όπως υπόθηκε και προηγούμενα, διαμορφώθηκαν τα πορίσματα, ένα πόρισμα τότε όχι της πλειοψηφίας, της πλειοψηφούσας δύναμης του ΠΑΣΟΚ, διότι δεν έγινε ποτέ ψηφοφορία σε αυτή τη Βουλή για τα πορίσματα. Ήρθαν, κατατέθηκαν τον Οκτώβριο του 88, ένα πόρισμα, δύο ακόμα πορίσματα από τον Κώστα Κάπο, από τον κύριο Βαρβιτσιώτη, κατατέθηκαν, έγινε συζήτηση στην Ελληνική Βουλή πάνω σε όλα αυτά και εκεί σταμάτησαν όλα. Δεν έχει υπάρξει ούτε σχετική απόφαση της Βουλής επ' αυτών, παρότι υπήρχε μία δέσμευση να επανέλθει το ζήτημα για συζήτηση, ούτε ανελήφθη πολιτική πρωτοβουλία ύστερα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τα 29 επόμενα χρόνια, όποτε συζητήθηκε εδώ το Κυπριακό, ήταν στο πλαίσιο προημερησίας συζήτησης των Προέδρων των κομμάτων ή με αφορμή το σχέδιο Ανάν κλπ. Αυτό το ζήτημα είχε τεθεί εκτός της όποιας διαδικασίας και διερεύνησης, και ενώ από πλευράς της Κυπριακής Βουλής αρκετές φορές είχε έρθει αυτό το ζήτημα σαν αίτημα τουλάχιστον για να υπάρχει επικοινωνία. Επιτρέψτε με ένα μικρό ιστορικό για να ξέρουμε όλοι μας σε σχέση με αυτό το ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να ξέρουμε ότι το 1975 υπήρξε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όπου παραχωρήθηκε στον Υπουργό τότε Εθνικής Αμήνης το δικαίωμα να άρει τις ποινικές διώξεις κατά των υπευθύνων της Κυπριακής τραγωδίας. Ύστερα υπήρξαν δεσμευτικές, πολιτικές, δημόσιες θέσεις Πρωθυπουργού το 1975 και το 1976, 1977, 1978, 1983, αν δείτε τα πρακτικά της Βουλής, αρκετές φορές, από αρκετές πλευρές, είχε έρθει το αίτημα ότι θα έπρεπε αυτό το ζήτημα να συζητηθεί, να μαζευτούν τα ντοκουμέντα, να μαζευτούν τα υλικά κτλ. Τελικά το 1986 γίνεται Επιτροπή Εξεταστική της Βουλής, με συμμετοχή όλων των κομμάτων, δίνονται δύο παρατάσεις και εντός διετίας, στις 31 Δεκάτου του 1988, έγινε η κατάθεση του πορίσματος που σας ανάφερα.
Δεν έγινε δημοσίευση των πρακτικών όπως είχε προαναγγελθεί, παρότι τα πρακτικά είναι εδώ, είναι μέσα στη Βουλή, είναι τακτικά όπως είναι και τα πρακτικά όλων των άλλων συνεδριάσεων και προφανώς προσβάσιμα, προσπελάσιμα και από οποιαδήποτε κοινοβουλευτική ομάδα και από οποιοδήποτε βουλευτή. Και έχουν και πολύ μεγάλη αξία η μελέτη αυτών των πρακτικών. Είπαμε για τα δύο πρωτόκολλα. Στο πρωτόκολλο αυτό το οποίο υπογράψαμε επιβεβαιώνεται η πρόσβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο υλικό που συγκεντρώθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από την Εξεταστική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύπρου. Επίσης συγκροτήθηκαν δύο επιτροπές εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων και καθηγητών πανεπιστημίων. Και οι δύο επιτροπές θα συνεργάζονταν με στόχο ταξινόμηση, ψηφιοποίηση του εν λόγω υλικού και τρίτων. Το υλικό στο οποίο θα δοθεί πρόσβαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κοινοβουλευτικούς ή επιστημονικούς ιστορικούς σκοπούς με την έγκριση πάντοτε των εκάστοτε προέδρων των δύο κοινοβουλίων. Αυτή ήταν η δέσμευση. Και ύστερα υπήρξε και ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο και έχει ενδιαφέρον λιγάκι, ακούστε αυτά τα οποία θα σας διαβάσω. Συμπληρωματικά υπεγράφει ένα παράρτημα στις 15 Δευτέρου του 2017 που διευκρίνιζε ότι έγγραφα που εντοπίστηκαν με διαβάθμιση απόρριτο ή άκρος απόρριτο επιπλέον αυτών τα οποία είχαν έρθει σε γνώση της Επιτροπής και συζητήθηκαν και αποτέλεσαν τη βάση των πορισμάτων και τα οποία βρίσκονται εδώ αποτελούν μεν αναπόσπαστο μέρος του υλικού, ωστόσο για οποιαδήποτε χρήση του απαιτείται κοινή έγγραφη άδεια ή οδηγία των δύο Προέδρων των Κοινοβουλίων. Επ' αυτών των εγγράφων, ακριβώς επειδή έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, στο προσεχές διάστημα, σε εύλογο διάστημα, ίσως να απαιτηθούν 2-3-4 μήνες, θα υπάρξει, διότι υπάρχουν σοβαρές νομικές και διεθνείς δεσμεύσεις σε αυτά τα ζητήματα, δεν είναι απλά ζητήματα, θα υπάρξει η πρόσβαση έτσι ώστε να αποχαρακτηριστούν ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών. Κάποια δεν είναι ενδεχομένως για αποχαρακτηρισμό, επιτρέψτε μου να έχω μια άποψη, αλλά αυτά θα τα δούμε. Είναι επιπλέον υλικά τα οποία δεν θα αποσταλούν σήμερα στο βαθμό που δεν αποτελούν από αυτά μέρος αυτών με τα οποία ασχολήθηκε και συγκρότησε τα πορίσματα η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Πλην όμως είναι εδώ και με υπεύθυνη διαδικασία και αυτά, καθώς αποτελούν και το έχουμε αναγνωρίσει πως αποτελούν μέρος αυτού του συνολικού υλικού, κάποια στιγμή τον επόμενο καιρό θα δοθούν χωρίς να τα βαρύνει οποιοδήποτε κόλλημα διεθνών σχέσεων ή νομικών προνοιών. Έτσι, στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής που συστάθηκε βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασίας, το υλικό του φακέλου της Κύπρου εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία στα υπόγεια της Βουλής, συγκεντρώθηκε, ταξινομήθηκε και αποθηκεύτηκε σε κατάλληλο χώρο. Η Επιτροπή, προχωρώντας το έργο της, διαπίστωσε πως το κύριο σώμα του υλικού αποτελούν τα πρακτικά της Επιτροπής με τις καταθέσεις όλων των πρωταγωνιστών της τραγωδίας του 1974. Στις καταθέσεις γίνεται αναφορά στην κατάθεση του κάθε μάρτυρα στο ΓΕΣ και ΓΕΕΘΑ ή στις άλλες αρχές των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ υπάρχουν συνοδευτικά έγγραφα από φορείς και θεσμούς που ενεπλάκηκαν στα γεγονότα αυτά. Είμαι υποχρεωμένος δημόσια να σας πω το εξής. Διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι 11 πρώτοι φάκελοι, κεντρικοί φάκελοι, σε αυτές τις ερωταποκρίσεις που είχαν αντιστοίχως στα πρακτικά των 11 πρώτων συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής, με καταθέσεις μαρτύρων, και χρειάστηκε ευτυχώς να γίνει απομαγνητοφώνηση του ηχογραφημένου υλικού, δηλαδή οι κασέτες που κατέγραφαν οι στενογράφοι την ώρα της συνεδρίας. Και κάτι τέτοιο ήταν και τεχνικά δύσκολο μετά από 30 τόσα χρόνια. Πλην όμως τα πρακτικά που αφορούν αυτές τις 11 βασικές μαρτυρικές καταθέσεις δεν είναι τα ακριβή ενδεχομένως, αλλά είναι με βάση δουλειά που έγινε αυτό τον 1,5 χρόνο. Δεν εντοπίσαμε πότε, σε ποια συγκυρία, από ποιον, πού και πώς αφαιρέθηκαν αυτοί οι φάκελοι από τα αρμάρια της Βουλής. Με σκοπό τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, τελειώνω συναδέλφες και συνάδελφοι, με σκοπό τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ετεροχρονισμένη εκπλήρωση του ελάχιστου, της ηθικής, ουσιαστικής και ιστορικής υποχρέωσης
στο Κυπριακό κράτος, δημιουργήθηκε ακριβές αντίγραφο του φακέλου της Κύπρου, ώστε να αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έχει προβλεφθεί την Παρασκευή το πρωί να γίνει μια ειδική διαδικασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Κύπρο. Με στόχο να υπάρξει μια επιμελημένη έκδοση των πρακτικών της Επιτροπής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, δηλαδή με ευθύνη και από τις δύο βουλές, τους επόμενους μήνες, η οποία θα ανοίξει και στο ευρύτερο κοινό, δημόσια δηλαδή, μια πολύτιμη ιστορική πηγή. Πάντα στο πλαίσιο της ασφάλειας, εγκυρότητας και επιστημονικής ακεραιότητας που προσφέρει το κύρος των δύο εθνικών κοινοβουλίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σας καλώ να υπερψηφίσουμε κατά το τακτικό που θα ακολουθήσει η Πρόεδρος την παρούσα πρόταση. Ευχαριστώ.